Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Thay. Σήμερα θα σας κάνω πάλι μια βλάχικη πίτα που λέγεται πλισέτα, που σημαίνει πλαστή. Θα σας δείξω στη συνέχεια. Είναι πολύ λίγα τα υλικά. Αυτή την πίτα την κάναμε παίρνοντας ζυμάρι από τη ζύμη που είχαμε για το ψωμί, που σημαίνει ότι ήταν με προζύμι, αλλά τώρα θα το κάνουμε όχι με προζύμι, με μαγιά. Έχουμε πολύ λίγα υλικά. Αλεύρι, μαγιά, νερό, αλάτι, τυρί φέτα και βούτυρο. Νερό χλιαρό. Και το βούτυρο, ένα πακέτο βούτυρο λιωμένο. Μισό κιλό τυρί, ένα κιλό αλεύρι, αλάτι και μαγιά. Και ξεκινάμε να διαλύσουμε την μαγιά. Και αλατάκι. Έχουμε κάνει στο κέντρο μία λακκουβίτσα. Και ρίχνουμε τη μαγιά. Και σιγά σιγά θα μαζεύουμε το αλεύρι προς τη μαγιά. Για ένα κιλό νερό, αλεύρι χρειάζεται μισό λίτρο νερό. Αλλά αυτό δεν είναι στάνταρ γιατί εξαρτάται από την ποιότητα του αλευριού. Μπορεί να ζητήσει περισσότερο νερό. Θα είναι έτοιμη η ζύμη μας όταν θα ξεκολλάει από τα τυχώματα. Με αλευράκι καθαρίζουμε τη ζύμη από τα δάχτυλα. Το τυρί στα βλάχικα λέγεται κάσιου. Και στο Μέτσοβο αυτή η πίτα λέγεται κασιάτα. Αλλά οι βλάχοι σε κάθε περιοχή έχουν επηρεαστεί από το περιβάλλον που έχουν ζήσει και χρησιμοποιούν ο καθένας τη δική του ορολογία.
Όπως βλέπετε, ξεκόλλησε από τα τυχώματα. Έχουμε μαζέψει όλο το αλεύρι και τώρα θα ρίξουμε αλευράκι από κάτω για να μην κολλήσει και θα το αφήσουμε, θα το σκεπάσω να διπλασιαστεί σε όγκο. Περιμένουμε να διπλασιαστεί σε όγκο για να συνεχίσουμε την πίτα. Έτοιμη η ζύμη. Φούσκωσε. Και τώρα, ας κάνω τα χέρια μου με λίγο. Θα τη χωρίσουμε σε κομμάτια τα οποία θα πλάθουμε με το χέρι. Αυτό σημαίνει πλισέτα. Την πλάθουμε σημαίνει. Συγγνώμη. Ανοίγουμε κομμάτια, πλάθουμε, βάζουμε διάμεσα βούτυρο και στη συνέχεια θα τα βάλουμε το ένα πάνω στο άλλο. Και διάμεσα τυράκι. Το αποτέλεσμα θα είναι πολύ γευστικό. Στο χωριό μου είχαμε βούτυρο από τα προβατάκια μας και τυράκι από τα προβατάκια μας. Το τυράκι το φτιάχναμε μόνοι μας. Κάποια μέρα θα σας δείξω πως γίνεται και το τυρί φέτα. Δεν παίζει ρόλο το σχήμα και στη συνέχεια θα το πατήσουμε όλο να καλύψει το ταψί.
Το βουτυράκι βοηθάει για να ανοίξει το φύλλο. Αυτό μετά όταν θα ψηθεί θα φαίνεται ότι είναι πολλά φύλλα, πολλές τρώσεις και χωρίς κόπο, χωρίς να έχουμε βάλει πλάστη. Αυτό το είχαμε διπλώσει. Και τώρα πάμε στο ταψί, το βουτυρωμένο. Τυράκι φέτα. Το επόμενο. Τι εύκολο είναι, θα μπορούσες και εσύ να το κάνεις, Αποστολή. Ο καθένας. Θα μπορούσα. Οι βλάχοι πάντως είχαν και έχουν ειδικότητα στις πίτες. Έχουμε. Και εδώ που τα λέμε, στα βουνά που ήταν με τα πρόβατα, δεν είχαν και πολλές ευκαιρίες, πολλές δυνατότητες να μαγειρέψουν πολλές επιλογές, φαγητά. Ενώ αλεύρι είχαν μαζί τους, βουτυράκι είχαν από τα πρόβατα, είχαν τυράκι από τα προβατάκια τους, οπότε you
με το τελευταίο. Το πιέζουμε τώρα να γίνει, να ενωθεί. Και θα το χαράξω. Ρίχνουμε το υπόλοιπο βούτυρο από πάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Και θα το βάλουμε στο φούρνο. Αντιστάσεις και αέρα. Στους 180 για 50 λεπτά με μία ώρα. Καλή επιτυχία. Ψήθηκε η πίτα. Είπαμε ή κασιάτα ή πλισέτα ή ρόπιτα. Το ταψί μου είναι πολύ μικρούτσικο, οπότε έγινε και πολύ πλούσια η πίτα. Έπρεπε να είναι το ταψί το διπλάσιο από αυτό. Για τη συγκεκριμένη, για τα συγκεκριμένα υλικά. Μας χομυρίζει το βούτυρο πάντως. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Και στη σελίδα μου στο Facebook. Γεια σας!